Χιλιάδες νεκροί εργάτες και τραυματίες. Κατά 90% μετανάστες καταγράφονται από τότε που ξεκίνησαν τα έργα κάτεργα για το Μουντιάλ στο Κατάρ. Δεν πρόκειται για εργατικά ατυχήματα, αλλά για εργοδοτικά εγκλήματα. Μαζική εργατοδυσία στην πίσνα δισεκατομμύριων μεταξύ του Κατάρ και της FIFA και των κατασκευαστικών ομίλων, των χορηγών που θησαυρίζουν. Ενδεικτικό ότι διπλασιάστηκαν και οι καταγγελίες απληρωσιάς φράντος στις 35.000. Ενώ απαγορεύονται οι απεργίες και τα συνδικάτα, με υπουργό εργασίας μάλιστα πρώην ακτιβιστή ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να καταδικαστούν επίσης η βία και η διακρίση με βάση το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό από τις αρχές του Κατάρ. Βαθιά υποκριτικά και κροκοδίλια είναι και τα δάκρυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού ευρωνοσιακοί όμιλοι και χορηγοί πρωτοστατούν στην κόλαση αυτή. Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι πολλοί αθλητές φύλαθλοι σηκώνουν ανάστημα και καταγγέλουν αυτό το έγκλημα. Να δυναμώσει τώρα η αλληλεγγύη στους εργάτες στο Κατάρ για την προστασία της ζωής, της υγείας, των δικαιωμάτων τους, για πλήρης αποζημίωση για τις οικογένειες των νεκρών και τους ακατεμένους εργάτες. Με την εργοδοσία, το κράτος, τους κυβερνήσεις και το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για τους εργάτες όλου του κόσμου, τους λαούς, για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους.